Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 21 του μήνα και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα. Σε Γαϊτανά και Ευθυνών εξελίσσεται το θέμα της εισβολής αστυνομικών σε δύο αίθουσες κινηματογράφου κατά την προβολή της ταινίας Τζόκερ μετά από πληροφορίες ότι την παρακολουθούν ανήλικοι. Η Υπουργός Πολιτισμού καταδίκασε και διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση για τους υπαλλήλους που φέρονται να πληροφόρησαν την αστυνομία. Δεικτική απάντηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ότι θα παρακολουθήσει την ταινία με τον 15χρονο γιο του, θύελλα αντιδράσεων από τα πολιτικά κόμματα, ενώ φωτιά πήραν και τα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σάλο έχει προκαλέσει αστυνομική επέμβαση σε δύο κινηματογράφους σε Μαρούσι και Πατησίων την Κυριακή μετά τις καταγγελίες που έγιναν ότι την ταινία Τζόκερ παρακολουθούσαν και ανήλικοι. Η αστυνομία δέχτηκε τηλεφωνικές καταγγελίες και αστυνομικοί μετέβησαν στα σινεμά για να πραγματοποιήσουν ελέγχους. Για τις υποθέσεις ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι εισαγγελείς, οι οποίοι θα αποφανθούν αν θα ασκηθούν διώξεις και με ποιες κατηγορίες. Όπως έγινε γνωστό πάντως, ο υπεύθυνος του κινηματογράφου στο Μαρούσι αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Πληροφορίες έλεγαν ότι το Υπουργείο Πολιτισμού έδωσε εντολή για να γίνουν οι έλεγχοι στις κινηματογραφικές αίθουσες, αλλά το ίδιο με ανακοίνωσή του διέψευσε κάτι τέτοιο. Από την πλευρά της, Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε πλήρη άγνοια για το περιστατικό, το οποίο η ίδια έμαθε εκ των υστέρων. Σωστά αντέδρασε όπως αντέδρασε ο κόσμος, αυτό που έγινε ήταν τελείως ανίκιο, σχολίασε η Λίνα Μενδώνη, μιλώντας σήμερα σε τηλεοπτική εκπομπή για τον έλεγχο που έγινε σε ανηλίκους κατά την προβολή της ταινίας Τζόκερ στους δύο κινηματογράφους της Αθήνας. Σε κάθε περίπτωση, όλη η συμπεριφορά τους υπερβάλλουν στις αρμοδιότητές τους, δεν είχαν κανένα απολύτως λόγο να κάνουν κάτι τέτοιο, δεν ενημέρωσαν κανένα, λειτουργήσαν αφαιρέτως. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό το πράγμα, τουλάχιστον όσο εγώ γνωρίζω τα θέματα του Υπουργείου Πολιτισμού. Ρώτησα τους αρμόδιους υπαλλήλους, ουδέποτε έχει συμβεί. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω τι ήταν αυτό που τις οδήγησε να συμπεριφερθούν με αυτόν τον τρόπο. Εν μέσω της θύελλας αντιδράσεων, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη επιχειρεί έμεσα να διαχωρίσει τη θέση του με μια ανάρτησή του στο Twitter. Σε αυτή αναφέρει πως σήμερα το βράδυ θα πάει να δει με τον 15χρονο γιο του το Τζόκερ, δείχνοντας ότι πιθανώς και ο ίδιος να μην συμφωνεί με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα το Σαββατοκύριακο. Από την πλευρά, το βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Ραγκούσης έκανε λόγο για πρωτοφανή γεγονότα και χαρακτήρισε τους κυρίους Μητσοτάκη και Χρυσοχοίδη ως αποκλειστικά υπεύθυνους για αυτές τις αδιανόητες εξελίξεις, οι οποίες γυρίζουν την Ελλάδα και την ελληνική αστυνομία σε πολύ σκοτεινές εποχές. Με κριτική διάθεση έσπευσε να σχολιάσει ο Αλέξης Τσίπρας την αστυνομική επέμβαση σε κινηματογράφους της Αθήνας, όπου προβαλόταν η εν λόγω ταινία. Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο πρώην Πρωθυπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στα κοινωνικά και πολιτικά μηνύματα της ταινίας, την οποία και είχε παρακολουθήσει, ευτυχώς στο κινηματογράφο Αθήνεων και όχι στο ΑΕΛΟ, όπως σημείωσε με νόημα. Πού να φανταστώ ότι μία εβδομάδα αργότερα η νέα προοδευτική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με εντολή μάλιστα λειτουργών του Υπουργείου Πολιτισμού, θα έβαζε την Ελλάδα να αποκαταστήσει την τάξη και να μας επιστρέψει εσύ ως τη δεκαετία του 60, ίσως και ακόμη πιο πίσω, έσπευσε να συμπληρώσει, αναφερόμενος στα γεγονότα που προηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Μεγμέ σχολίασε το κίνημα αλλαγής στην αντίδραση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για τις καταγγελίες των δύο υπαλλήλων του Υπουργείου για την παρακολούθηση από ανηλίκους της ταινίας Τζόκερ. Από τη φημολογία για fake news περάσαμε στην οργή της αρμόδιας Υπουργού Πολιτισμού. Όμως ακόμη και ο υπερβάλλον ζήλος υπηρεσιακών παραγόντων έχει άμεση σχέση με μια περιραίουσα πολιτική αντίληψη που μετατρέπει την ελληνική αστυνομία ξανά σε χωροφυλακή. Από τις δίθεν μεταρρυθμίσεις στην επιστροφή στο χθες. Γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν χρειάζεται πολλές παρτίδες για να βγάλει Τζόκερ. Λοιπόν, για το θέμα που έχει ξεσηκώσει η θύελλα αντιδράσεων αλλά και άλλα πολιτικά ζητήματα, θα συζητήσουμε με τον κύριο Ελευθέρω Γλουνίκο, είναι διευθυντής της εφημερίδας Παρασκήνιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, καταρχήν, από πού να το πιάσουμε αυτό το θέμα. Διάβαζα πριν από λίγο στο Έθνος ότι υπάρχει ένα έγγραφο
το οποίο ουσιαστικά δείχνει ότι είχε εκδώσει από την 1η Οκτωβρίου του 2019 το Υπουργείο Πολιτισμού οδηγίες για να μην προβληθεί και να μην ελέγξουν τουλάχιστον τα εισιτήρια για τους ανήλικους. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό. Ουσιαστικά υποδηλώνει ότι ήταν μια οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας. Τους κατοφυλίους που τα βλέπαν τον Τζόκερ προφανώς. Αυτό ακριβώς. Κοιτάξτε, εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε ο Υπουργός και ελπίζω να γίνει πράξη, ότι πρέπει να αλλάξει ένας νόμος ο οποίος είναι αναχρονιστικός. Έχει τα κατάλοιπά του στην δικτατορία του Μεταξά, ένας νόμος του 1937, ο οποίος ναι μεν εξυγχρονίστηκε το 2010, αν θυμάμαι καλά, επί κυβέρνηση του κυρίου Γιώργου Πανδρέου και φέρει και την υπογραφή του κυρίου Ραγκούση, που σημαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά σίγουρα πρέπει να αλλάξει. Αυτά τα φαινόμενα πρέπει να μην υπάρχουν στην σημερινή ζωή. Από την άλλη, όμως, είναι τεράστιες ευθύνες των γονιών σε αυτήν την ιστορία. Πρέπει να ενημερώσουν τα παιδιά τους, να μην μπαίνουν σε αστυνομικές μεθόδους, αλλά σε καθαρά συζητήσεις, όριμες και με επιχειρήματα. Πάντως φαντάζομαι ότι ήταν ένα σοκ και για, τα παιδιά, τα ανήλικα και για τους γονείς που τα συνόδευαν. Τώρα να ανοίξουν τα φώτα, αν ισχύουν οι περιγραφές, ότι εισέβαλε η αστυνομία, άνοιξαν τα φώτα της κινηματογραφικής αίθουσας, απομάκρυναν τα παιδιά, οδήγησαν τους γονείς στο αστυνομικό τμήμα. Είναι λίγο τρομακτική όλη αυτή η διαδικασία. Κοιτάξτε, αν δούμε όσοι είμαστε γονείς και ξέρουμε, 15 χρόνια παιδί αν έχει στα χέρια του κινητό ή υπολογιστή, που όλα έχουν σχεδόν πρόσβαση κινητό και υπολογιστή, έχουν δει πολύ πιο σκληρά από αυτά που περιέχει ο Τζόκερ. Αν δούμε τα παιχνίδια που κυκλοφορούν στο εμπόριο, πραγματικά τότε θα σοκαριστούμε. Ναι. Άρα λέω λοιπόν πάλι ότι ήταν υπερβολικό όλο αυτό που έγινε. Δεν μπορεί να μπαίνουν σε αίθουσες κινηματογράφου οι αστυνομικοί και να συλλαμβάνουν σε αγωγικά τη λέξη είτε γονείς είτε παιδιά, είτε να τα ανακρίνουν. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Όφιλε, κατά τη γνώμη μου, ο άνθρωπος που βρίσκεται στην είσοδο και κόβει τα εισιτήρια να ελέγξει ταυτότητα από τη στιγμή που υπήρχε η εγκύκλειος. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό ότι δεν είναι τόσο εύκολο και δεν ισχύει πάντοτε. Και όχι μόνο για την ταινία Τζόκερ και για άλλες αντίστοιχες ταινίες. Αν προσπαθήσουμε να βρούμε πριν φτάσουμε στο δρόμο της αστυνομίας, η πληροφόρηση είναι ότι υπήρχε καταγγελία από ανταγωνίστρια εταιρεία διανομής και από εκεί κινήθηκαν οι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού. Δηλαδή, αν δεν πήγαιναν, πάλι αυτοί οι άνθρωποι θα ήταν εμπλεκόμενοι ότι έκαναν χάρη σε μια άλλη εταιρεία. Λοιπόν, ήταν δύσκολος ο ρόλος τους. Ο νόμος πρέπει να αλλάξει, πρέπει να εξυγχρονιστεί και τουλάχιστον να ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα. Διότι, μην γελιόμαστε, τα παιδιά μας βλέπουν πολύ χειρότερα από αυτή την ταινία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ένα σχόλιο για την ανάρτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που ουσιαστικά αδειάζει τους υπαλλήλους. Δεν θα το έκανα εγώ αν ήμουν ο υπουργός, ο κ. Σοχοίδης. Δηλαδή, από τη μία βγαίνει υπουργός και λέει κακώς. Μπήκαν οι ανήλικοι μέσα. Φωνάζουν, πάνε τα αρμόδια όργανα που ανήκουν στον κύριο Χρυσοχοίδη και προχωρούν σε μια κίνηση εξερεύνηση του γεγονότος. Και ο αρμόδιος υπουργός λέει: θα πάω σήμερα το απόγευμα με το παιδί που είναι 15 χρόνων. Είναι λάθος το μήνυμα που εκπέμπεται. Αυτή είναι η δική μου γνώμη και θεωρώ ότι έγινε πολιτικό ζήτημα. Ένα θέμα πρέπει να λύνεται πολύ πιο απλά και με πιο απλούς τρόπους. Έτσι, και με άλλα βήματα ουσιαστικά. Και πρέπει οπωσδήποτε αυτό που μόλις είπες, Νίκολε Φτέρογλου, ότι πρέπει να αλλάξει. Θυμίσουμε, να σου πω κάτι. Εδώ είχαμε θύμα. Στα γεγονότα του 2008, 15χρονου παιδιού και ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος. Ναι. Αυτά πρέπει να σκεφτόμαστε και να συγκρίνουμε. Και όχι ένα παιδί 15 χρονών μπήκε να δει μια ταινία επαναστατική, κουλτουριάρικη, όπως και να τη χαρακτηρίσουμε. Αυτά είναι τα σοβαρά προβλήματα. Τα παιδιά είναι στους δρόμους, υπάρχουν παιδιά 15 χρονών που είναι τοξικομανείς, υπάρχουν παιδιά που είναι στους δρόμους στα φανάρια και μαζεύουν χρήματα. Αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα της νέας γενιάς και η ελπίδα που τους δημιουργούμε ως πολιτεία. Αν αυτά τα παιδιά λοιπόν βλέπουν ένα καλύτερο αύριο ή αν βλέπουν ένα σκοτεινό αύριο. Και όχι μια σκοτεινή ταινία. Είναι μεγάλη κουβέντα που λες. Δύσκολο να υλοποιηθεί στην πράξη. Πρέπει να ξεκινήσουμε σε βάθος να αντιμετωπίζουμε αυτές τις αιτίες. Και αυτά τα παιδιά, αν μια γενιά δεν είναι επαναστατική, ποιοι θα είναι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε και σε άλλα θέματα επικαιρότητας. Να πάμε λίγο εκτός συνόρων, να πάμε στη γείτονα, στη Βόρεια Μακεδονία. Μετά το ναυάγιο της έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βόρειας Μακεδονίας, θα πάνε σε πρόωρες εκλογές. Ποια είναι η εκτίμησή σου για το μέλλον της Συμφωνίας των Πρεσπών, ανάλογα βέβαια φαντάζομαι και με το αποτέλεσμα που θα έρθει στα. Κοιτάξτε, η συμφωνία είναι δεσμευτική. Επί της ουσίας. Δηλαδή δεν υπογράφουν οι κυβερνήσεις, αλλιώς και ο κ. Μητσοτάκης θα είχε πάρει πίσω τη συμφωνία με βάση αυτά που έλεγε προεκλογικά. Είναι δεσμευτική για τα Σκόπια. Απλώς μία εκλογή του Εθνικιστικού Κόμματος του ΒΕΜΕΡΟ θα αλλάξει το σκηνικό. Θα πάμε δηλαδή από το έργα Όμνες, θα πάμε σε μία διαφορετική ονομασία στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας και αυτό θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα συνεννόησης. Ο κ. Ζάεφ ρίχνει τη ζαριά του. Θεωρώ ότι η κίνηση των εταίρων μας δυσκολεύει τα πράγματα. Είναι πιο ασφαλής τρόπος και διαδρομή να μπουν οι χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την ανεκτός και πάντα παραμονεύει ο κίνδυνος είτε της Τουρκίας
είτε άλλων δυνάμεων που θέλουν στην περιοχή να δημιουργήσουν δικά τους σφαίρες επιρροές. Αυτό βέβαια αλλάζει και λίγο τώρα το σκηνικό και για τη χώρα μας, έτσι δεν είναι? Βέβαια, μην προτρέχουμε, να περιμένουμε και το αποτέλεσμα. Αν το αποτέλεσμα χάσει ο κ. Ζάεφ, γιατί η πιθανότητα να χάσει ο κ. Ζάεφ είναι να κερδίσει ο κ. Ζάεφ, δεν υπάρχει άλλο μέσο τρόπο. Ή μπορεί να αυξηθούν οι δυνάμεις των Αλβανών που συγκυβερνούσε μέχρι τώρα ο κ. Ζάεφ. Θα αλλάξει το σκηνικό, ναι. Φέρνει ανισορροπίες και στη σχέση μας. Έχουμε σε εκκρεμότητα πολλά κομμάτια της συμφωνίας που δεν έχουν υλοποιηθεί, από αυτό που αφορά τα προϊόντα, που ενδιαφέρει πάρα πολλούς επιχειρηματίες και ο προσδιορισμός, μέχρι τις εκκρεμότητες στα σχολικά εγχειρίδια και στο πώς θα προσφέρουμε διάφορα κομμάτια που αφορούν τη σχέση μας. Μάλιστα. Και ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, να πούμε ότι πριν από λίγο το ΜΕΡΑ25, με επιστολή του προς τον Υπουργό Εσωτερικών, είπε ότι θα καταψηφίσει επί της αρχής το σχέδιο νόμου αναφορικά με την ψήφο με των... Με την επιστολική ψήφο, εκείνη επιστολική... διαφωνία, νομίζω, του ΜΕΡΑ25. Αυτό τι σημαίνει τώρα, αγώνας δρόμου για την κυβέρνηση να βρει τις 200 απαιτούμενες ψήφους? Το κλειδί εξακολουθεί και το κρατάει το ΚΚΕ, και βλέπω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει μια μεταστροφή στη στρατηγική του μέχρι τώρα στους αποδήμους. Και όπως έχει κάνει και η κυβέρνηση. Δηλαδή, από το αρχικές σκέψεις να ψηφίζουν όλοι οι Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό μέχρι να μπαίνουν όρια 30 ετών, αφημί και διάφορες οικονομικές παράμετροι, υπάρχει μια αλλαγή. Το σημαντικό είναι έστω και ως πρώτο βήμα να γίνει να ψηφίσουν οι Έλληνες του εξωτερικού και ύστερα να ακολουθήσει το δεύτερο να ψηφίσουν όλοι. Αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Νίκο Ελευθέρου, που είναι διευθύντης εφημερίδας Παρασκήνιο. Καλή συνέχεια. Να δούμε την σύντομη δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών αμέσως μετά τη διακομματική και θα επιστρέψουμε να συζητήσουμε το θέμα. Το σχέδιο χρειάζεται να ψηφιστεί από 200 βουλευτές. Όπως ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία έχει μόλις 158. Για το σκοπό αυτό κινούμαστε και συζητάμε με πολύ υπεύθυνο τρόπο, με πολύ σοβαρό και υπεύθυνο τρόπο, με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, προκειμένου να βρούμε μία λύση. Για το σκοπό αυτό υπάρχει η αυριανή σύσκεψη στις 7 ώρα το απόγευμα και μέχρι εκείνη την ώρα δεν θέλω να κάνω καμία άλλη δήλωση. Ευχαριστώ. Μάλιστα, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Μάκης Θεοδόσης, ο οποίος παρακολούθησε τη διακομματική που έγινε νωρίτερα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μάκη, καλησπέρα. Βλέπουμε ανατροπές και αλλαγή στάσης από το ΜέΡΑ25. Τι σημαίνει αυτό? Και είδαμε και τον Υπουργό, ήταν φιδωλός στις δηλώσεις του. Καλησπέρα και από μένα, Αλεξάνδρα. Βεβαίως, το ΜέΡΑ25 μας εξέπληξε με μια δήλωση εξασέλιδη πριν αρχίσει καν η συνάντηση η σημερινή. Και εξηγούσε τους λόγους που οδηγεί στην καταψήφιση της πρότασης του Υπουργού. Βασικό επιχείρημα του ΜέΡΑ25 είναι ότι ενώ επιτρέπει την ψήφο των αποδήμων στα προξενία, δεν θα μπορούν να έχουν σταυρό προτίμηση σε κάθε βουλευτή που θα επέλεγαν. Δηλαδή, στην ουσία, βρίσκουμε μια αντίρροπη θέση της κυβερνητικής πρότασης και γι' αυτό την καταψηφίζει το ΜέΡΑ25. Μάλιστα. Όσον αφορά το ΜέΡΑ25. Τη διακομματική, έχουμε κάποιες λεπτομέρειες από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα? Δηλαδή, φαίνεται ότι οδεύουν προς συνένεση? Το κλίμα... Δεν φαίνεται από τις δηλώσεις του Υπουργού Εσωτερικών. Ναι, το κλίμα, Αλεξάνδρα, δεν άλλαξε. Απλώς το θέμα είναι τεχνικό. Δηλαδή, πώς θα πιστοποιηθεί η 30χρονη απουσία που θέτει το ΚΚΕ ως απαραίτητη προϋπόθεση, πώς θα πιστοποιεί το ελληνικό κράτος, λοιπόν, οι ομογενείς απουσιάζουν πόσο χρονικό διάστημα και με ποιον τρόπο θα καταθέτουν στα στοιχεία τους για να δηλώνεται αυτό. Δεν είμαστε έτοιμοι, λέει ο Υπουργός, για κάτι τέτοιο και αυτό και αντιπρότεινε αυτό να ισχύει από μελλοντικές καταγραφές στους εκλογικούς καταλόγους και όχι για τους ήδη καταγεγραμμένους, εγγεγραμμένους, με συγχωρείς, Έλληνες πολίτες του εξωτερικού. Μάλιστα. Αύριο θα γίνει και η σύσκεψη. Τι περιμένουμε αύριο? Αύριο και τα υπόλοιπα κόμματα και ο κ. Κατρούγκαλ σε δήλωσή του δεν εξέφρασε αρνητική θέση. Θα ξαναεπανέλθει το θέμα. Πιστεύουν ότι θα έχουν μια συνένεση όλα τα κόμματα. Να σημειώσω εδώ τη θέση του κύριου Γιώκα, του κύριου Γιάννη Γιώκα του ΚΚΕ, που νομίζω παίζει βασικό ρόλο αν θα περάσει η πρόταση με 200 ψήφους, ναι, όπως γνωρίζεις και εσύ. Μένει στη θέση της αυτοπρόσωπης παρουσίας για ψήφο και όταν το ρωτήσαμε τι θα γίνει αν αυτό είναι αδύνατο σε κάποιες χώρες να πάμε σε κάποιες πρεσβείες ή προξενία, μας είπε ότι θα προταθεί η δημιουργία εκλογικών τμήματων στους χώρους διαμονής. Δηλαδή, μάλιστα, στις χώρες υποδοχής των Ελλήνων, ώστε να μην μετακινούνται.
υπάρχει τάση να βρεθεί λύση, η Αλεξάνδρα. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Και περιμένουμε την αυριανή συνάντηση. Μάλιστα, Μάκη Θεοδόση, να σε ευχαριστήσουμε. Θα τα πούμε και αύριο. Να αλλάξουμε θέμα. Μετά την Πάτρα, στην Κρήτη βρέθηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη δεύτερη περιοδία για την ανασυγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ο Αλέξης Τσίπρας από το Καλυμπάρι Χανίων απίθυνε πρόσκληση στον κόσμο να συμμετάσχει στο άνοιγμα της Προοδευτικής Παράταξης. Κάνουμε λοιπόν μια μεγάλη καμπάνια να συναντήσουμε τον κόσμο που 8 χρόνια τώρα μας στηρίζει, δίνει τις μάχες. Να συναντήσουμε αυτόν τον κόσμο και να του πούμε ότι κοίτα να δεις, εμείς δεν θέλουμε απλά να είσαι ψηφοφόρος και χειροκροτητής στις συγκεντρώσεις. Θέλουμε να μοιραστούμε την ευθύνη, να συγκροτήσουμε μια μεγάλη πλειοψηφική, μια μεγάλη παράταξη της προόδου, μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη της αριστεράς. Αργά ή γρήγορα θα φανούν οι μεγάλες διαφορές και οι συγκρίσεις θα είναι εξαιρετικά ευνοϊκές για μας και αρνητικές για τη σημερινή κυβέρνηση. Δεν χρειάζεται να πω πολλά για αυτά. Στις πρώτες 100 μέρες ήδη βλέπετε διαφορές. Σας καλούμε όλους να γίνετε μέλη με πολύ εύκολο τρόπο, αξιοποιώντας και τις νέες τεχνολογίες. Λοιπόν, η πολιτική κατάσταση, όπως είπαμε και πριν στη συζήτησή μας, που έχει διαμορφωθεί στη Βόρεια Μακεδονία μετά την απόρριψη έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, ανησυχία επικρατεί στην Αθήνα και σοβαρά ερωτήματα γύρονται αναφορικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι για ακόμη μία φορά ο Θανάσης Δρούγος, διεθνολόγος. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, η κατάσταση μετά το συμβούλιο υπό τον πρόεδρο της Φιρόμ της Βόρειας Μακεδονίας, του Πενταρόφσκι, αποφασίστηκε για 12 Απριλίου να έχουμε εκλογές στην γειτονική μας χώρα, με 3 Ιανουαρίου, δηλαδή μετά το νέο έτος για 3 μέρες, να υπάρξει νέα κυβέρνηση η οποία να είναι υπηρεσιακή για 3 μήνες και η οποία να προωθήσει διάφορα θέματα τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Υπάρχει μια ανησυχία κυρίως μήπως. Αυτή η υπηρεσιακή κυβέρνηση φαντάζομαι δεν έχει την δυνατότητα να προωθήσει και θέματα που αφορούν τη Συμφωνία των Πρεσπών και έχουν μείνει πίσω. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση ευσημή θα είναι από όλα τα κόμματα. Δηλαδή αναφέρομαι και στη Σοσιαλδημοκρατική Ένωση του ΖΑΕΦ και στο κόμμα ΒΕΜΕΡΟ του Μιτκόφσκι και βέβαια αλβανική συμμετοχή θα υπάρχει από τα 4 κόμματα. Ως εκ τούτου, αυτές οι εξελίξεις ανησυχούν λίγο την Αθήνα, αλλά και τους Γερμανούς και λοιπούς υποστηρικτές φανατικούς των Σκοπίων, γιατί μην τυχόν υπάρξει εσωτερική αναταραχή. Φέρεται από τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, Αλεξάνδρα, να προηγείται ελαφρά το αντιπολιτευόμενο κόμμα ΒΕΜΕΡΟ, το οποίο είχε αντιτεθεί στη Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία, όχι για να πέσει η Συμφωνία και να μην ισχύει, γιατί αυτή η Συμφωνία πλέον δεν μπορεί να κάνει και τα Σκόπια πίσω. Αλλά αυτή τη στιγμή μπορεί να δημιουργήσει ευρύτερες αναταραχές μέσα στο εσωτερικό. Τώρα από εκεί πέρα, Γαλλία είναι η κυρίαρχη χώρα, η οποία αντιστρατεύεται την όποια γρήγορη συμμετοχή των Σκοπίων στην προενταξιακή διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα και μέσα στα αλβανικά κόμματα, τα οποία υποστηρίζουν εντονότατα, είναι 4 τα κόμματα όπως ξέρεις, υποστηρίζουν εντονότατα την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια τα πράγματα πηγαίνουν πολύ καλύτερα για τους Σκοπιανούς ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, που λογικά μέχρι τέλη του έτους θα έχει συμπληρωθεί αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Και η τονική μας χώρα θα είναι το 30ο μέλος στη συμμαχία. Τουλάχιστον στο μέχρι πρώτη ως κυβερνών κρώμα υπάρχει απογοήτευση, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα φερθεί και η Ευρώπη μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, βέβαια, αν υπάρξει όντως αυτή η άνοδο. Τον Μάιο πρέπει να επανεξεταστεί το αίτημα, αν δεχτούμε τα όσα λέει η γερμανική κυβέρνηση, την υποστηρίζει κάπως και η Ολλανδία σε αυτή τη φάση, αλλά οι Γάλλοι και ως ένα δεύτερο βαθμό οι Δανείοι είναι αρνητικοί για τα Σκόπια. Καλά, η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη, Αλεξάνδρα, για το θέμα της Αλβανίας, το οποίο έχουμε συζητήσει, όπου κυριολεκτικά οι Αλβανοί έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω και βεβαίως υπάρχουν και εσωτερικοί λόγοι, νομικοί λόγοι, η συμπεριφορά του Μπερίσα, ο αλβανικός παράγοντας που είναι υποστηρικτικός. Θανάση, θα πρέπει να σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο. Ούτως ή άλλως έχουμε να συζητήσουμε και άλλα τις επόμενες ημέρες. Να αλλάξουμε σελίδα, να πάμε στο προσφυγικό. Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έπειτα από κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής πραγματοποιήθηκε στη Σάμο για τη χαόδη κατάσταση που επικρατεί στο νησί από τους πρόσφυγες και μετανάστες. Εν τω μεταξύ, συνολικά 700 ετούντες άσυλο αναμένονται να μεταφερθούν σήμερα από τη Σάμο στον Πειραιά και από εκεί σε δομές στην Ενδοχώρα. Την ίδια ώρα έκτακτη σύσκεψη στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας συγκάλεσε ο Δήμαρχος των απόϊχων των γεγονότων μεταξύ Ρωμά και προσφύγων. Στον Εύρο τώρα, μια ομάδα περίπου 70 μεταναστών και προσφύγων έκαναν κατάληψη και καθιστική διαμαρτυρία στο τελωνείο των Καστανέων.
Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κάλεσε τους κατοίκους του νησιού ο Δήμαρχος Σάμου Γιώργος Τάντζος το απόγευμα της Δευτέρας στην πλατεία Δημαρχείου, προκειμένου να διεκδικήσουν, όπως είπε ο Δήμαρχος, τα αυτονόητα από τους εμπλεκόμενους. Μόλις το Σάββατο πραγματοποιήθηκε άλλη μια διαμαρτυρία, αυτή τη φορά κατά της Frontex. Υπενθυμίζεται ότι εδώ και μια εβδομάδα επικρατεί αναταραχή στο ήδη ανάστατο νησί, καθώς μετά τα επεισόδια που προκλήθηκαν στη δομή, πολλοί πρόσφυγες αιτούντας άσυλο κατέφυγαν στο κέντρο της πόλης, ώσπου να μεταφερθούν και πάλι σε χώρο μπροστά στην είσοδο του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης, όπου έχουν στηθεί σκηνές. Ο Δήμος έχει επανειλημμένως ζητήσει τη συνδρομή της πολιτείας τόσο για την αποσμηφόρηση της Σάμου, όσο και για επίσπευση των δικασιών απόδοσης ασύλου σε αυτούς που πραγματικά το δικαιούνται. Ο αριθμός των ατόμων που αιτούνται άσυλο και βρίσκονται στη Σάμου είναι πραγματικά εξωφρενικός, αφού ξεπερνά τους 6.500. Μόλις το 10% από αυτούς, δηλαδή 700, αναμένεται να αναχωρήσουν απόψε το βράδυ από το νησί για το λιμάνι του Πειραιά. Οι πρόσφυγες αναμένεται να επιβιβαστούν σε πούλμαν με προορισμό δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα. Στην Αλεξάνδρεια Μαθία σημειώθηκαν επεισόδια τα ξημερώματα της Κυριακής μεταξύ μεταναστών και Ρωμά και για την εκτόνωση της κατάστασης χρειάστηκε η επέμβαση αστυνομίας με ισχυρές δυνάμεις. Στη συνέχεια σημειώθηκαν επεισόδια και στο Δημαρχείο της περιοχής, όπου ομάδα ατόμων πέταξε πέτρες και ξύλα με αποτέλεσμα να υπάρξουν φωδρές στην είσοδο. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και το ίδιο βράδυ με ομάδα 100 Ρωμά να συγκεντρώνεται έξω από τη δομή. Σύσκεψη στο Δημαρχείο πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας με τον Δήμαρχο Παναγιώτη Κυρίνη να διευκρινίζει ότι έχουν ενημερώσει για το ζήτημα τους συναρμόδιους υπουργούς. Την ίδια ώρα, 75 μετανάστες από τα ελληνοτουρκικά σύνορα πραγματοποίησαν κατάληψη στο τελωνείο των Καστανιών στον Εύρο. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται έντονη κινητικότητα στην περιοχή και έχει ξαναγίνει ανάλογη διαμαρτυρία, όμως πρώτη φορά γίνεται κατάληψη στο τελωνείο. Τη Μάνδρα επισκέφτηκε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης προκειμένου να διαπιστώσει την πορεία των αντιπλημμυρικών έργων. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η δημοσιογράφος Κατερίνα Καμπόλη. Κατερίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλεξάνδρα, κυρίες και κύριοι. Στην τελική φάση ολοκλήρωσης βρίσκονται τα αντιπλημμυρικά έργα στη Μάνδρα. Γι' αυτό και σήμερα το πρωί βρέθηκε εκεί ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, συνοδευόμενος από τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής Λευτέρη Κοσμόπουλο. Εκεί τον περίμενε ο Δήμαρχος Μάνδρας Χρήστος Στάφης, αλλά και εργολάβη του έργου. Πρόκειται λοιπόν για το έργο στο ρέμα της Αγίας Εκατερίνης, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Και έχει να κάνει με τα νερά του ρέματος που θα καταλήγουν στο κόλπο της Ελευσίνας μέσω αγωγών που δεν θα περνάνε καθόλου από την περιοχή της Μάνδρας, αλλά θα παρακάμπτουν την πόλη. Mm-hmm. Μάλιστα, Κατερίνα. Λοιπόν, ότι πρέπει να αποφευθεί σε κάθε περίπτωση ότι η... Κατερίνα Καμπόλη, αυτό που λες αυτή τη στιγμή θα το δούμε στις δηλώσεις που έκανε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης αλλά και ο Δήμαρχος της Μάνδρας Χρήστος Στάθης και να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες σου. Ας παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις. Επισκεφτήκαμε τα μεγάλα έργα που πραγματοποιούνται εδώ στη Μάνδρα και προφανώς αιτίζονται με την ασφάλεια των κατοίκων. Πριν δύο χρόνια ζήσαμε εικόνες και είδαμε εικόνες οι οποίες δεν θέλουμε ποτέ να επαναληφθούν και χαίρομαι που αυτά τα έργα προχωρούν με γοργούς ρυθμούς και πολύ σύντομα θα παραδοθούν έτοιμα σε επίπεδο λειτουργίας. Είναι το ρέμα της Αγίας Εκατερίνης και το ρέμα Σούρες, όπου αυτή η διαδικασία που έγινε και που θα συνεχιστεί και εάν θέλουμε επίσης να πούμε δημόσια δήμαρχε, θα δημιουργήσουμε και άλλα τέτοια έργα υποδομής για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και η οδοποιία η οποία έγινε μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε την ασφάλεια που είναι απαραίτητη. Είμαστε εδώ, εγώ οι συνεργάτες μου, για να δώσουμε και να σηματοδοτήσουμε ότι δεν θα φύγουμε ποτέ πριν ολοκληρωθούν όχι μόνο αυτά τα έργα, αλλά και η ευρύτερη περιοχή της δημιουργήσουμε την ασφάλεια που χρειάζεται. Θέλω να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες μου, έναν προς έναν, μία προς μία, οι οποίες εδώ δίνουν το δικό τους αγώνα. Να πω στον Δήμαρχο ότι η αυτοδιοίκηση θα νικήσει να δημιουργήσει την ασφάλεια που χρειάζεται η χώρα μας και προφανώς εδώ η περιοχή του και ότι η περιφέρεια, όχι μόνο εδώ, αλλά σε όλες τις γωνιές της Αττικής θα δημιουργήσει μέσα από μια εργασία την οποία ήδη ξεκινήσαμε την ασφάλεια
την καλύτερη ζωή των κατοίκων και την περιφέρεια, την πράσινη για όλη την Ευρώπη. Η νέα διοίκηση της περιφέρειας μας έχει εκπλήξει ευχάριστα, αφού δεν κάθισε με σταυρωμένα τα χέρια μόνο και στο έργο το οποίο επιδεικνύεται σήμερα, αλλά ξεκίνησε ήδη μελέτη στην ορεινή, στη βάση του προβλήματος, όπως συνηθίζω να λέω, θα γίνουν φράγματα και θα γίνουν ορεινή σταυρωμένα έργα. Το επαναλαμβάνω, στη βάση του προβλήματος. Αυτό είναι μια μελέτη που ξεκίνησε τώρα, τις τελευταίες 40 ημέρες. Μας έχει εκπλήξει δηλαδή και η νέα διοίκηση ευχάριστα σε σχέση με τα έργα τα οποία γίνονται στο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο Δήμο. Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε στο Μαρκόπουλο Πάρκ, όπου πραγματοποιήθηκε το 73ο Derby OPAP. Κατά τη διάρκεια των υποδρομιών διεξήχθησαν 7 κούρσες, ξεσηκώνοντας τους περισσότερους από 10.000 φίλους του αθλήματος. Παράλληλα, τα μικρά παιδιά είχαν την ευκαιρία να διασκεδάσουν ευχάριστα την ώρα τους στα ειδικά διαμορφωμένα πάρκα που υπήρχαν στο χώρο. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Μαρκόπουλο Πάρκ η κορυφαία υποδρομία της χρονιάς, το 73ο ελληνικό Derby OPAP. Περισσότεροι από 10.000 θεατές, φίλοι, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου και μέσων ενημέρωσης, αθλητές, καλλιτέχνες καθώς και το σύνολο της υποδρομιακής κοινότητας κατέκλυσαν τις κερκίδες και παρακολούθησαν μια άρτια αγωνιστικά και οργανωτικά υποδρομιακή συγκέντρωση, η οποία περιέλαμβανε συνολικά 7 κούρσες με πλούσιο θέαμα και δυνατές συγκινήσεις. Ο ΟΠΑΠ είναι αποφασισμένος να κάνει το ελληνικό ντέρμπι ένα τεράστιο σταθμό στο αθλητικό καλεντάρι της Ελλάδας και το Μαρκόπουλο ένα προορισμό διασκέδασης για όλη την οικογένεια. Νικητής του 73ου ελληνικού ντέρμπι ΟΠΑΠ αναδείχθηκε ο ύπος της συνειδιοκτησίας Revab με αναβάτη τον Βαγγέλη Κρητικό και προπονητή τον Νίκο Καλογερόπουλο, για τους οποίους ήταν η πρώτη νίκη σε ντέρμπι. Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη φορά που ύπος συνειδιοκτησίας αναδεικνύεται νικητής στην κορυφαία ελληνική υποδρομία, κάνοντας υπερήφανους τους πολλούς ιδιοκτήτες του που απολάμβαναν μαζί τη χαρά των υποδρομιών και τις μεγάλες συγκινήσεις από τις επιτυχίες του ύπου τους. Το 73ο ελληνικό ντέρμπι ΟΠΑΠ ήταν όχι μόνο αντάξιο της ιστορίας και της παράδοσης, αλλά και κατέδειξε ότι οι ελληνικές υποδρομίες έχουν λαμπρό μέλλον. Το Μαρκόπουλο Πάρκ αναδεικνύεται σαν ένας πολύ ελκυστικός προορισμός με συναρπαστικές υποδρομίες και πολλές δράσεις. Στη δεύτερη σημαντικότερη υποδρομία του προγράμματος, το κύπελο Αρτέμιδος, νικήτρια αναδείχθηκε η φοράδα Daydream, ιδιοκτησίας των Σταύλων Queensway, με αναβάτη τον Γιάννη Λαζαρίδη και προπονήτρια την Ειρήνη Κεράτσα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, το πρόγραμμα των υποδρομιών στο Μαρκόπουλο Πάρκ πλαισίωναν μουσική, διασκεδαστικές δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, ένα υπαίθριο πάρκο ψυχαγωγίας, χώροι δημιουργικής απασχόλησης και πόνοι για τα παιδιά, καθώς και μοναδικές γαστρονομικές εκπλήξεις. Οι Βασίλης Καλίδης, Διονύσης Αλέρτας και Ελένη Ψυχούλη πραγματοποίησαν διαδραστικά μαθήματα μαγειρικής, ενώ ο Αλέξανδρος Τσιωτίνης επιμελήθηκε το μενού στο εστιατόριο του 5ου ορόφου στο Μαρκόπουλο Πάρκ. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πούμε ότι ένα βήμα πιο κοντά στην επιθυμία της βρίσκεται η οικογένεια του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, η Κατερίνα Καμπόλη, να μας πει τι εξελίξεις έχουμε σε αυτό το θέμα. Κατερίνα, και πάλι καλησπέρα. Είχαμε σήμερα μια θετική εξέλιξη, καθώς συναντήθηκαν εκπρόσωποι της φαρμακευτικής εταιρείας Αβέξης με τον Υπουργό Υγείας Βασίλη Τσιλιά. Και στην ανακοίνωση που έβγαλε η Νοβάρτης, η συνεργατική της οποίας είναι η εταιρεία, λέει ότι η εταιρεία θα είναι, δεσμεύεται να επισκέφτει κάθε διαδικασία για την υποστήριξη του μικρού ασθενούς και της οικογένειάς του. Είναι λοιπόν μια ευχάριστη εξέλιξη. Μένει να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Να τονίσουμε επίσης ότι το Υπουργείο μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών υπέβαλε έτοιμο στο νοσοκομείο της Βοστόνης για μείωση των νοσηλείων και επιτάχυνση της εισαγωγής του μικρού. Μάλιστα. Κατερίνα, σε ευχαριστήσουμε. Να πάνε όλα κατευθείαν. Ο κόσμος έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην υπόθεση του μικρού Παναγιώτη Ραφαήλ. Και να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 7. Μπορείτε να μας παρακολουθείτε ζωντανά στο attica.tv.gr. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα σε όλους σας.